εννοήσεις μας. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, έδιδα απάντηση στο ερώτημα πότε θα δοθούν τα πια τρόφιμα. Και φυσικά, αύριο πιθανότατα που θα είναι εδώ η κυρία Σεμίρα Μισψαρομπά, να έχει να μας πει κάποιες λεπτομέρειες γύρω από το θέμα αυτό. Τώρα, έως ότου συνδεθούμε με το Δήμο Τύλου, μάλιστα, βέβαια, το να συνδεθούμε σε 10 λεπτά είναι λίγο τι απαγορευτικό. Γιατί, ναι, γιατί τα 10 λεπτά είναι πολύτιμα και θα πρέπει πραγματικά να ισορροπήσουμε λίγο τις καταστάσεις. Οπότε, πολύ καλά μας αναφέρει το control ότι τότε μπορούμε να πάμε αμέσως τώρα στο θέμα της συμμετοχής του μελισσοκομικού συνεταιρισμού ο Θημαρίτης και του κυρίου Γιάννη Γαβαλά με τα υπέροχα προϊόντα της Μέλισσας και του Θημαρίσιου Μελιού στην έκθεση που έγινε για το Φεστιβάλ Μελιού στην Αθήνα, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στον απολογισμό που κάνει της χρονιάς που κύλησε, στη μεγάλη παγκόσμια διάκριση του μελιού, αλλά και στις ζεντροφυτεύσεις και όχι μόνο. Πάμε λοιπόν να παρακολουθήσουμε ο κύριος Γιάννης Γαβαλάς τι μας είπα πριν από λίγη ώρα. Κύριε Γαβαλά, καλό σας μεσημέρι και καλή χρονιά με υγεία. Να είστε καλά, καλή χρονιά, με υγεία πάνω απ' όλα. Όμορφη και γλυκιά σαν τα μέλια. Εμείς τα καλή γλυκά. Με τα μέλια μας να έχουμε καλή υγεία. Ακόμη. Έτσι, λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε γιατί το 2018 μας αποχαιρέτησε, αλλά ειδικά για τον τομέα του θημαρίσιου μελιού της Καλύμνου ήταν, θα λέγαμε, μια σφραγίδα. Μια σφραγίδα διότι και βρεθήκατε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για την παρουσίαση που έγινε εκεί και το Φεστιβάλ Μελιού, αλλά και είχαμε διακρίσεις σημαντικότατες που θα τις έχουμε ως καμάρι και ως μπούσουλα, θα λέγαμε, για τις παρακάτω εξελίξεις και την πορεία μας. Ελάτε να μας τα πείτε αναλυτικά. Βασικά ήταν μια χρονιά επικοδομητική. Είχαμε αρκετές επιτυχίες. Κάποιους στόχους που βάλαμε εδώ και χρόνια τους σχεδόν τους έχουμε πετύχει, βέβαια δεν σταματάει εδώ ο αγώνας, συνεχίζεται ο αγώνας μας κανονικά. Να ξεκινήσουμε με το Φεστιβάλ Μελιού που ήταν το 10ο κατά σειρά και εμείς συμμετέχουμε κανονικά κάθε χρόνο απρόσκοπτα χωρίς κολλήματα, είμαστε δηλαδή από τους πιο βασικούς εκθέτες εκεί και οπότε μας έχει μάθει ο κόσμος. Έρχονται ειδικά για το περίπτερο της Καλύμνου. Χαίρομαι πάρα πολύ. Άλλωστε έχουμε τόσους φίλους στην Αττική. Βέβαια, από Καλύμνιους έως Δωδεκανήσιους. Έτσι. Και Δωδεκανήσιοι βασικά. Αλλά και πολλοί άλλοι νέοι που σας γνώρισαν. Μας γνώρισαν και έρχονται για μας, ξέρουν ότι θα είμαστε εκεί και έρχονται και μας βρίσκουν. Βέβαια ήταν και το, η επιτυχία, η καλή επιτυχία στην Ιταλία. Στείλαμε δείγματα εμείς ως επιχείρηση εδώ στο Βάβολο Ευαγγελία και όσον αφορά τα βιολογικά μέλια. Μάλιστα. Και εκεί διακρίνονται μέλια ανακατηγορία με χρυσά και ασημένια, αλλά μετά από ελέγχους οργανοληπτικούς, εμφάνισης, γευσηγνωσίας, διακρίνονται 3 μέλια πάνω από τα χρυσά και τα σημαίνια και έχουμε ένα από αυτά τα 3. Μάλιστα. Που είναι μεγάλη τιμή για την Καλύμνο και για την Ελλάδα. Δηλαδή είναι ένα πια εθνικό special προϊόν. Δηλαδή έτσι παγκόσμιο βραβείο. Ένα παγκόσμιο και διάκριση. Γιατί μάλιστα. Είχαμε συμμετοχή από πάρα πολλές χώρες και τα δείγματα ήταν πάρα πολλά, εκατοντάδες μπορώ να πω. Και διακριθήκαμε. Αυτό πάρα είναι η τιμή ωραία. Μας και έτσι ήταν μια ευχάριστη έκπληξη. Βεβαίως. Ποιες ήταν οι άλλες περιοχές που ήταν μαζί με το δικό μας μέσα στα 3 έξτρα? Ήταν ακόμα ένα ελληνικό, ναι. Ανθόμελο και ένα από Σερβία. Και ένα από Σερβία, μάλιστα. Εξαιρετικό λοιπόν. Πολύ ωραία. Αν σκεφτεί κανείς ότι είχαμε και άλλες διακρίσεις μέσα σε πανευρωπαϊκό χώρο και όχι μόνο από την οικογένεια Κοπανέζο, αυτό δυναμώνει ακόμη περισσότερο. Καρδούλιας, Γιάννης. Κάθε χρόνο όπου και να στείλουμε δείγμα, παίρνουμε διακρίσεις. Και αυτό θα μας ωφελήσει και στην ταυτοποίηση του μελιού μας. Βέβαια, αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Έχει να κάνει με τη φήμη του μελιού μας. Βεβαίως. Ότι είναι πια ξακουστό στο ότι όπου από πάει. Από την αρχαιότητα.
Δεν είναι μια νεκρή αναφορά, μια νεκρή έτσι, διαφήμιση, αλλά έχει συνέχεια, είναι ζωντανή παράδοση αυτή και η φήμη. Συνεχίζεται κανονικά. Μέχρι σήμερα. Μέχρι και αυτό σήμερα. Είναι πολύ σημαντικό, έτσι, αλίμονο. Αν κάτι τόσο σημαντικό το αφήναμε να χαθεί ή να μην συνεχιστεί με τον τρόπο αυτό, τον ίδιο. Σωστά, σωστά. Πολύ ωραία. Χαιρόμαστε πάρα από πολύ γι' αυτό. Από εκεί πέρα, έτσι, ένας μικρός απολογισμός φέτος ήταν βέβαια οι καθιερωμένες γιορτές μελιού που κάνουμε κάθε χρόνο. Και είχαμε διοργανώσει 2 φορές σεμινάρια για τους μελισσοκόμους μας. Και φυσικά η δεντροφύτευση που ήταν κάτι πολύ καλό για την Κάλυμνο. Καλύψαμε το δρόμο τον καινούριο αποστημένια Αργυνόντα στο Άργος, στην Αγία Κατερίνα, στη Βίγλα. Ήταν μια παρθένα περιοχή εκεί με χωμάτινο δρόμο, οπότε ήταν εύκολο, πιο εύκολο και πιο ουσιαστικό να κάνουμε εκεί μια δεντροφύτευση. Και στα Σκάλια σε συνεργασία με τον Σύλλογο Σκαλία. Α, πολύ ωραία. Σκαλία. Τον Δραστήριο Σύλλογο. Ναι, ναι. Άρα ολοκληρώθηκε το φάσμα ή έμεινε κάτι που ίσως λόγω καιρού. Όχι, ολοκληρώθηκε. Πρώτη φάση. Η κύρια δεντροφύτευση. Έχουμε κάποια δεντράκια ακόμα να βάλουμε με τον προσκοπισμό και με κάποια σχολεία. Ωραία. Θα γίνουν σιγά σιγά, αλλά θέλουμε να επιλέξουμε ένα σημείο που να μην έχει ανεξέλεκτη βόσκηση. Ναι. Γιατί δεν έχουμε πλέον τα προστατευτικά, τα πλέγματα για να... Τι θα γίνει τώρα με αυτό, κύριε Γαβαλά? Από τη μια δεν έχουμε, αλλά και από την άλλη, όταν έχουμε, κάποιοι τα κλέβουν. Είναι ένα φαινόμενο δυστυχώς που, εντάξει, πανελλαδικά υπάρχουν, αλλά... Τι ντροπή. Εδώ πέρα τώρα 1-2 άτομα ναι, καταστρέφουν και δυσφημούν όλη την Κάλυμνο πια. Είναι μια πράξη που δεν μπορείς να τη χαρακτηρίσεις. Έχετε εντοπίσει ποιοι είναι? Έχουμε εντοπίσει, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε αστυνόμευση πουθενά, δυστυχώς. Δηλαδή, τους έχει γίνει η όποια... Ναι, εντάξει, και μάλιστα είναι προκλητικά, τα πλέγματα αυτά είναι σε δικούς τους φράχτες που τα προστατεύουν τα δικά τους ζώα να μην μπαίνουν μέσα στο χωράφι τους και τα πετάνε απ' έξω τα δικά τους ζώα. Για να τρώνε τα ζώα, τα δέντρα, ας πούμε, του δημοσίου. Ναι. Κάτι πρέπει να γίνει, ίσως να βαφτούν, ίσως να έχουν κάποια διάκριση. Τα έχουμε βάψει αυτά. Κάτι που να γίνεται, ας πούμε, αντιληπτό ότι δεν υπάρχει περίπτωση να σου πει ότι δεν είναι δικό σου και είναι... Μα τα έχουμε φωτογραφημένα, τα έχουμε βάψει, έχουμε φωτογραφίες από τις παλιές, από τα παλιά πλέγματα. Αλλά είπαμε ότι... με το να ξέρουν ότι δεν γίνεται σωστή αστυνόμευση και δεν υπάρχει αυστηρή... Ναι, δεν μπορεί να γίνει σε καθημερινή δηλαδή, βάση. Νόμοι υπάρχουν, απλά δεν εφαρμόζονται και δεν θέλει κανένας να τους εφαρμόσει προφανώς. Ναι. Γιατί είναι κάποια άτομα που λογικά λέω τώρα, έτσι λόγω και των ημερών των εκλογών, ότι φοβούνται κάποιοι να μην χάσουν ψήφους αν θίξουν κάποια οικογένεια. Σας πω όμως κάτι, η μόνη μας... διαφορά με το εξωτερικό και όλα τα επιτεύγματα του εξωτερικού. Ακριβώς. Είναι γιατί εκεί εφαρμόζονται οι νόμοι. Εφαρμόζονται οι νόμοι. Και έχουμε... όχι μόνο αυτό, γιατί εκεί κάνεις 2 τετραετίες και πας στο σπίτι σου. Παράδειγμα... Η όλη συνταγή χάνεται στην Ελλάδα στην ανεξέλεκτη πολιτικοποίηση. Παράδειγμα θα πούμε τώρα, έχουμε κάνει αγώνες για να βγει η απαγόρευση της κοπής των βοτάνων, που είναι κάτι σημαντικό και δεν ήταν κάτι σπουδαίο όπως λένε μερικοί, απαγόρευση. Είναι για 2 χρόνια μόνο για να ανακάμψει λιγάκι. Ναι, 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 πάρει και πάλι τα πάνω της. Έτσι, καλό για όλους μας είναι. Είδατε κάποια διαφορά? Όχι, καταρχήν δεν υπάρχει αστυνόμευση. Δεν μπορεί αυτό να... Δεν μπορεί. Μηδενική αστυνόμευση, κακώς που το λέμε τώρα στον αέρα γιατί ξεθαρεύουν κάποιοι, αλλά... Ήταν ειδικά για το σκηνόκαρπο, δεν ήτανε? Όχι. Και για τα θυμάρι, ρίγανη και τα λοιπά. Ναι. Τα οποία είναι στα βουνά, είναι άγρια, είναι δασικά. Δεν μπορεί, αν θέλει κάποιος να κόψει οτιδήποτε, ας κάνει δική του καλλιέργεια, εύκολο είναι να είναι νόμιμος και να κάνει αυτή τη δουλειά. Δεν μπορεί από το βουνό ελεύθερα να πηγαίνει οποιοδήποτε. Έχουμε την ανεξέλεκτη βόσκηση, να έχουμε και τα άλλα. Καλά, ζώα. Αυτό με την ελεύθερη βόσκηση, πραγματικά όλα αυτά τα χρόνια έχουν καταστραφεί. Εδώ... Δεντροφυτεύσεις.
αλλά και παλιότερα, ξέρετε, δεν πήγαιναν λίγο να τα ποτίσουν σε κάποιες χρονικές στιγμές που το χρειαζόταν αυτό, με αποτέλεσμα να ξεραίνονται από τον ήλιο το καλοκαίρι. Θέλει από όλους μας μια καλή προσπάθεια. Εμείς τώρα έχουμε οργανωθεί. Με την υιοθέτηση που κάνατε των παιδιών. Με την υιοθέτηση, αλλά και θα ποτίζουμε εμείς ήδη με δικά μας βιβλία. Ναι. Θα βγάλουμε ομάδες και θα πηγαίνει μια ομάδα κάθε εβδομάδα να ποτίζουμε κατά την περίοδο του καλοκαιριού για 2-3 χρόνια. Μετά δεν χρειάζεται. Είναι μετά μόνο. Ναι, παίρνει πια τα πάνω του το δέντρο ή το φυτό και αυτό. Πολύ ωραία. Βασικά, αυτό που ζητάμε φέτος είναι να εφαρμόζονται οι νόμοι, να υπάρχει η αστυνόμευση. Mm-hmm. Μήπως και καταφέρουμε να. Γιατί φανταστείτε τώρα, το τελευταίο που πήγαμε να ξεχάσουμε. Είναι ότι έχουμε καταθέσει το φάκελο για να γίνει η ταυτοποίηση του μελιού της Καλύμνου. Θα τελειώσουμε φέτος με αυτό το θέμα. Πιστεύω σε ένα χρόνο. Δεν είναι τυπικό. Δηλαδή πρέπει να μείνει 6 μήνες σε εθνικό επίπεδο ο φάκελος, ούτως ώστε αν υπάρχουν ενστάσεις να γίνουν. Και μετά άλλους 6 μήνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τυχόν ενστάσεις σε διεθνή επίπεδο. Αυτά μάλιστα, είναι υποχρεωτικά. Μάλιστα, ναι, καταλαβαίνω. Οπότε ένα χρόνο ακόμα θα το. Παίρνουν πολύ καιρό. Άρα στις αρχές του 20 ίσως το χαρούμε τέλος πάντων και την ολοκλήρωση αυτή τη μεγάλη διαδικασία. Φανταστείτε να έχουμε πετύχει αυτό το πράγμα να ταυτοποιήσουμε το μέλι μας που θα είναι εθνικό προϊόν πλέον και να μην έχουμε βότανα για να. Καλά, αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει. Την παραγωγή μας. Πάντως θα σας πω κάτι τώρα που το είπατε αυτό, για όποιους θέλουν λίγη ρίγανη, μαϊτανό και τα λοιπά, ξέρετε ότι βρήκα μικρά γλαστράκια σε δικό μας εδώ σούπερ μάρκετ να πωλείτε με ελάχιστα χρήματα. Το παίρνεις και το φυτεύεις κατευθείαν. Ή το έχεις σε γλάστρα. Ακριβώς. Και το έχεις μπροστά σου στην αυλή σου. Και κάνεις τη δουλειά σου. Mm-hmm. Δεν είναι τώρα. Και είναι και όμορφο αυτά. Να ξέρεις ότι είναι δικό σου. Και είναι και όμορφο, ναι. Να το βλέπεις και να το περιποιείσαι. Καλό είναι να έχουμε. Γενικότερη συνείδηση χρειάζεται στα πάντα. Στα πάντα, ναι. Έτσι, από τα δέντρα, τα φυτά μας. Καλό δικό μας. Έτσι είναι μέχρι πια, τα ζωάκια μας. Εκτός από τον πολιτισμό, είναι και θέμα οικονομίας για το νησί μας. Ακριβώς. Πού αλλού στηριζόμαστε σαν νησί? Η Κάλυμνος επιβίωσε με τον πρωτογενή τομέα. Με τα σουγκάρια τόσα χρόνια και ακριβώς. Με τα μανταρίνια. Mm-hmm. Αυτά βλέπουμε έχουν κάτσει. Υπάρχει μια αχμή και μια παραχμή. Ευτυχώς υπήρξε η άνοδος της αναρρίχησης. Ναι. Τώρα που μας δίνεται η ευκαιρία αυτή να ανεβεί το μέλι σε ένα διεθνή επίπεδο και όλα τα παράγωγά του βέβαια. Έτσι. Το βάλει πολύ ψηλά τον πύχη, γιατί όλοι περηφανευόμαστε για το μέλι της Καλύμνου, όλοι λένε «Α, το μέλι μας είναι το καλύτερο», αλλά δεν κάνουν και κάτι να το στηρίξουμε. Άρα λοιπόν, άμα πιστεύω ότι αν φτιάξει λίγο η κατάσταση με τα βότανα, με όλα αυτά και αναπτυχθεί λίγο η παραγωγή μας, θα είναι καλό για την οικονομία για του όλους μας, βέβαια, για όλους μας, βέβαια. Και μια που μιλάμε τώρα γι' αυτό και βλέπω και απέναντι την πρόπολη, να πω σε όλους τους φίλους ότι όσοι δεν έχουν κάνει αντιγρυπτικό εμβόλιο, ένα δεκαήμερο με πρόπολη καθημερινή είναι σαν να έχουν κάνει το αντιγρυπτικό εμβόλιο. Είναι φανταστική για τον οργανισμό. Όλα τα προϊόντα που παράγει η μέλισσα είναι φανταστικά. Έτσι. Και η κερένια λυφή και η πρόπολη, mm-hmm, και ο βασιλικός πορτός, η γύρι, mm-hmm, και βασικά το μέλι. Όλα αυτά είναι φανταστικά και να τα ξέρουμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Με μέτρο να τα χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας. Τι βάζουμε τώρα για το 2019 στόχους, κύριε Γαβαλά? Κάποια πράγματα σίγουρα εκτός από αυτό που είπαμε δρομολογούνται, έτσι δεν είναι? Ο στόχος μας είναι να φτιάξουμε την ομάδα παραγωγών που πρέπει να γίνει για να υλοποιηθεί το πρόγραμμα της ταυτοποίησης του μελιού. Ναι. Και να ξεκαθαρίσουμε πολλά πράγματα. Mm-hmm. Κάποιοι μελισσοκόμοι που νομίζουν ότι θα είναι ανεξέλεκτοι, είτε θα κάνουν ό,τι θέλουν και θα πουλάνε ό,τι θέλουν, αυτό μάλλον θα σταματήσει. Mm-hmm. Θα πρέπει αυτοί που ασχολούνται με τη μελισσοκομεία να είναι σοβαροί, έτσι όπως πρέπει, και ελεγχόμενοι. Και ελεγχόμενοι, ακριβώς. Πολύ ωραία. Εγώ να ευχηθώ να είναι μια όμορφη χρονιά, έτσι, ευλογημένη και τυχερή, να πάνε όλα καλά και ό,τι εμφανίζεται να επιλύεται γρήγορα, γιατί και αυτό είναι σημαντικό. Ναι, εντάξει, αυτό είναι ανθρώπινο. Το ότι προσπαθούμε, όλοι προσπαθούμε. Αλλά χρειάζεται και λίγη τύχη να επιλύεται κάθε τι πιο γρήγορα. Υπομονή χρειάζεται και σύνεση. Έτσι, ακριβώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή χρονιά, καλή με χρονιά. Υγεία, να είμαστε όλοι καλά και εδώ θα είμαστε για να τα λέμε.